Απόψε, καλωσορίζουμε στο Υπουργείο Υγείας την Υπουργό κυρία Νίκη Κεραμέως, η οποία θα παρουσιάσει το σχέδιο για τη σταδιακή επαναλειτουργία των οδομών του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων. Κύριε Καθηγητά, έχετε το λόγο. Καλησπέρα σας. Έως σήμερα, περισσότερα από 3.162.000 καταγεγραμμένα κρούσματα του νέου κορονοϊού υπάρχουν σε παγκόσμιο επίπεδο. Περισσότεροι από 975.000 συνάνθρωποι μας, που ενώ μολύνθηκαν από τον ιό, ανέρωσαν και έγιναν καλά. Έχουν καταγραφεί παγκοσμίως 219.287 θάνατοι. Ενώ στις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής έχουν καταγραφεί περισσότερες από 1 εκατομμύριο περιπτώσεις. Από 300-600 θανάτους ανά ημέρα καταγράφουν ακόμα 4 ευρωπαϊκές χώρες. Η Ισπανία, η Ιταλία, η Γαλλία και το Ηνωμένο Βασίλειο. Εμείς σήμερα ανακοινώνουμε στη χώρα μας 10 νέα κρούσματα του νέου ιού, με το συνολικό αριθμό των κρούσματων να ανέρχεται στα 2.576. Το 55,7% αφορά άνδρες, το 23%, δηλαδή 589 κρούσματα, ασχετίζονται με ταξίδι στο εξωτερικό και 1.268 κρούσματα, το 49,2%, είναι σχετιζόμενα με ήδη γνωστό κρούσμα. 41 συμπολίτες μας νοσηλεύονται διασωληνωμένοι. Η διάμεση ηλικία τους είναι 67 ετών. 12, το 29,3% είναι γυναίκες και οι υπόλοιποι άνδρες. Το 88% έχει υποκείμενο νόσημα ή είναι ηλικιωμένοι 70 ετών και άνω. 71 ασθενείς έχουν εξέλθει από τις ΜΕΘ. Τέλος, έχουμε έναν ακόμη καταγεγραμμένο θάνατο και 139 θανάτους συνολικά στη χώρα. 36 ήταν γυναίκες και οι υπόλοιποι άνδρες. Η διάμεση ηλικία των θανόντων συμπολιτών μας ήταν τα 74 έτη και το 91,4% είχε κάποιο υποκείμενο νόσημα ή και ηλικία 70 ετών και άνω. Έχουν συνολικά έως σήμερα ελεγχθεί 72.130 κλινικά δείγματα. Εμείς, σαν επιστημονική κοινότητα και Επιτροπή Εμπειρογνωμόνων του Υπουργείου Υγείας, έχουμε μιλήσει για την απόλυτη διαφάνεια σε αυτή την κρίση. Επιτρέψτε μου να αναφέρω εδώ πως λόγω της συμμετοχής μου σε απόκριση δεκάδων μειζώνων επιδημιών και συμβάνων δημόσιας υγείας στη χώρα μας τα τελευταία 15 έτη, από την εμπειρία μου, τα ερωτηματικά πρέπει να απαντώνται με την κατά το δυνατόν υψηλότερη σαφήνεια, οι σκιές να ξεδιαλύνονται. Η εμπιστοσύνη και η προσήλωση στην αλήθεια είναι οι σημαντικότεροι παράμετροι. Αλίμονο σε αυτούς που παλεύουν στην πρώτη γραμμή και δεν είναι έτοιμοι να αντιμετωπίσουν την όποια βεβαιότητα με προσήλωση στην έως τώρα γνωστή αλήθεια. Οι κρίσεις δημόσιας υγείας αφορούν όλους μας. Είναι κάτι για το οποίο χρειάζεται συνεχής επαγρύπνηση. Δυστυχώς, σε πολύ συγκεκριμένα παραδείγματα στο εξωτερικό έγιναν αρχικά κάποιες λάθος εκτιμήσεις. Πάρθηκαν καθυστερημένες αποφάσεις. Συστήματα υγείας προηγμένων χωρών έδειξαν σημαντική ανεπάρκεια στην αντιμετώπιση της κρίσης. Κανένα σύστημα, το τονίζω, δεν μπορεί να αντιμετωπίσει μαζική εισρωή μεγάλου αριθμού κρουσμάτων σε έναν ιό για τον οποίο δεν υπάρχει γενική ανοσία και έχει όλα τα άλλα χαρακτηριστικά του νέου ιού συμπεριλαμβανομένης της μεταδοτικότητάς του. Εμείς γλιτώσαμε από το κακό, όχι χωρίς τραυματισμούς, όχι χωρίς απώλειες. Δεν θέλω να φαντάζομαι τι θα είχε συμβεί αν δεν είχαμε δείξει αυτή την ψύχρεμη, αλλά και εξαιρετικά δύσκολη να υιοθετηθεί στάση. Σε συνδυασμό με τα διαθέσιμα επιστημονικά δεδομένα, αλλά λαμβάνοντας ταυτόχρονα υπόψη την επιστημονική αβεβαιότητα, πρέπει να μπορέσουμε να λειτουργήσουμε. Χρειαζόμαστε σαν οδηγό μας λογικές, τις πιο λογικές αποφάσεις. Φυσικά, όλα αυτά γίνονται λαμβάνοντας υπόψη τις ανησυχίες όλων μας. Είμαστε όλοι μέλη της ίδιας κοινωνίας. Έχουμε όλοι τις ίδιες ανησυχίες. Άλλος λιγότερο, άλλος περισσότερο. Απ' την άλλη μεριά, δεν πρέπει όλοι μας να δηλώνουμε ευκαίρως ακέρως αδυναμία σε οποιαδήποτε προσπάθεια επανόδου στην κανονικότητα, ούτε να υπερτονίζουμε τις αβεβαιότητες. Έχει, νομίζω, έναν εγωισμό αυτή η στρατηγική. Δεν ωφελεί. Το ζήσαμε και στην αρχή αυτής της επιδημίας ακόμη περισσότερο. Για παράδειγμα, σχετικά με τα μέτρα προστασίας και τη χρήση μάσκας, ως ισχυρή σύσταση ή και υποχρέωση, ανάλογα τον χώρο, ιδιαίτερα τους χώρους που παρατηρείται ιδιαίτερο συγχρονισμός. Ίσως να σας φαίνεται παράλογο το ότι τώρα τοποθετηθήκαμε έτσι, ενώ πριν λίγες εβδομάδες αλλιώς.
Όμως πρέπει να ακούσετε όλα τα δεδομένα που τώρα στηρίζουν τη χρήση της μάσκας, ενώ τότε όχι. Τότε ήμασταν σε ένα καθοριστικό για την πορεία της επιδημίας lockdown. Όπως μου είπε ο αγαπητός μου καθηγητής Μπαμπινιώτης, μας είχε επιβληθεί απαγορευτικό. Η τότε πορεία της επιδημίας στη χώρα μας είχε συζητηθεί από την Επιτροπή, η οποία δεν συνέστησε τη γενικευμένη χρήση μάσκας, εκτιμώντας και τους κινδύνους από τη χρήση της. Θεώρησε πως το απαγορευτικό που μας είχε τεθεί ήταν αρκετό για εκείνη τη φάση της επιδημίας. Τώρα οι συνθήκες σιγά σιγά γίνονται άλλες. Είναι μια εξελισσόμενη κατάσταση. Η κοινωνία σιγά σιγά θα ανοίξει. Τα μέτρα της φυσικής απόστασης θα διατηρηθούν, αλλά δεν μπορούν πάντοτε να τηρηθούν. Πρέπει να κάνουμε ό,τι παραπάνω μπορούμε για κάποιους τομείς κοινωνίας. Η χρήση της μάσκας θα γίνει ως συμπληρωματικό μέτρο για τον νέο ιό. Και όχι για να μην κολλήσουμε, αλλά κυρίως για να μην μεταδώσουμε στους άλλους τον ιό μας, όταν έχουμε ελαφρά ή και καθόλου συμπτώματα. Οι πρόσφατες οδηγίες του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας και του Ευρωπαϊκού Κέντρου Ελέγχου και Πρόληψης Νοσημάτων υποστηρίζουν αυτή τη στρατηγική μας, όπως και τότε μας έδιναν το δικαίωμα να τοποθετηθούμε ενάντια. Πιστέψτε με, σε τέτοια θέματα είναι δύσκολο να υπάρχει ομοφωνία. Αλλά τα ενδεχόμενα ωφέλη από μια ισχυρή σύσταση ή υποχρέωση για χρήση της μάσκας, του καλύματος στόματος και μύτης, αυτή την περίοδο που ανοίγουμε στην αρχή περιορισμένα και σταδιακά περισσότερο, και ιδιαίτερα όταν υπάρχει υψηλός συγχρονισμός όπως τα μέσα μαζικής μεταφοράς, θα είναι ένα σημαντικό επιπλέον μέτρο και ίσως πιο σημαντικό από το να μην χρησιμοποιούμε καθόλου τη μάσκα. Είναι ο χορός της αβεβαιότητας με την πρακτική λογική. Επιπρόσθετα, η Επιτροπή επανατοποθετήθηκε για τη χρήση των ιατρικών μασκών με βαλβίδα υψηλής αναπνευστικής προστασίας, αυτές που χρησιμοποιούμε εμείς υγειονομικοί. Είναι λάθος. Δεν συστήνονται. Και είναι και επικίνδυνες για τη μετάδοση της νόσου από ένα ασυμπτωματικό άτομο που ανήκει στο γενικό κοινό και είναι στην ασυμπτωματική φάση της νόσου. Πρέπει να τονίσουμε πως δεν μιλάμε για ιατρική μάσκα. Μιλάμε για μια πάνινη, υφασμάτινη, ακόμα και χάρτινη μάσκα, που με απλό τρόπο μπορεί να κατασκευαστεί, ακόμα και στο σπίτι, από διάφορα υλικά. Παρ' όλα αυτά, επανερχόμαστε στο κύριο μήνυμα. Υπάρχει και κίνδυνος από τη λανθασμένη χρήση και εφαρμογή της μάσκας. Παραδείγματος χάρη να είσαι υγιής και να τη χρησιμοποιείς λάθος, να την πιάνεις από μπροστά και να μολύνεσαι με τυχόν στα γονίδια που έχουν κάτσει πάνω στη μάσκα. Καθώς και μια ψευδής αίσθηση ασφάλειας, η οποία μπορεί να οδηγήσει σε λάθος συμπεριφορές. Η χρήση της μάσκας δεν υποκαθιστά τους βασικούς μας κανόνες. Τους κανόνες προστασίας που έχουμε μάθει όλοι μας αυτόν τον καιρό. Τα σημαντικά μέτρα, συγγνώμη που τα επαναλαμβάνω, αυτά είναι τα πιο σημαντικά. Αυτά μας έβγαλαν από την μεγάλη διασπορά μαζί με το lockdown, το απαγορευτικό, όπως η διατήρηση φυσικής απόστασης, της υγιεινής των χεριών, της αποφυγής αγγίγματος του προσώπου μας, της αναζήτησης ιατρικής βοήθειας αν έχουμε συμπτώματα. Επίσης, για όποιον δεν έχει μάσκα, ισχύει φυσικά το γνωστό μας μέτρο να καλύψω το πρόσωπό μου αν βήχω, αν φταρνιστώ με ένα χαρτομάντιλο μέσα στον αγκώνα, τώρα μάλιστα που είναι και μια εποχή που αυξάνουν και οι αλλεργίες στον πληθυσμό. Θα σας μιλήσω άλλη μέρα γι' αυτό. Η πάνινη, η φασμάτινη ή χάρτινη μάσκα, αυτό το κάλυμα προσώπου, δεν γίνεται να χρησιμοποιηθεί χωρίς να ταυτόχρονα την πολύ καλή χρήση υγιεινής των χεριών με αντισηπτικό. Επίσης, χρειάζονται οδηγίες για το πώς θα την φυλάξουμε, πώς θα την απορρίψουμε, πώς θα την καθαρίσουμε. Αναλυτικές οδηγίες για τις μάσκες θα ακολουθήσουν άμεσα από τον Εθνικό Οργανισμό Δημόσιας Υγείας σε συνεργασία με το Υπουργείο Υγείας και μέλη της Επιτροπής μας, της Επιτροπής Εμπειρογνωμόνων, με ειδική εξειδίκευση και εμπειρία σε παρόμοια μέτρα. Εγώ νομίζω πρέπει να δούμε αυτό το μέτρο όπου απαιτείται, όχι σαν μια αποξένωση μεταξύ μας, αλλά σαν μια συνεργασία όλων μας. Μια αίσθηση της συμβολής μας στο γενικό καλό. Η αξία του προσώπου δεν έχει καταργηθεί. Πιστεύω θα επανέλθει ακόμα πιο ισχυρή όταν αυτό το μέτρο αρθεί. Περνώ σε ένα άλλο μέτρο που αφορά την επαναλειτουργία της εκπαίδευσης, για το οποίο έχουμε και σήμερα υψηλή προσκεκλημένη.